Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσω μετά από τον κύριο Σαρόγλου, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα θίξουμε μαζί είναι ένα πεδίο συχνής κατάχρησης αντιμικροβιακών. Και θα ήθελα πάρα πολύ από αυτό το βήμα να καταβάλω και εγώ μια προσπάθεια να μειώσουμε λίγο, να διαφοροποιήσουμε λίγο την αγωγή που δίνουμε και να δούμε και πότε πρέπει να δίνουμε αγωγή για αυτές τις λοιμώξεις. Να ξεκινήσουμε λίγο με κάποιους ορισμούς που εδώ έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τελικά καθορίζουν και τη θεραπευτική προσέγγιση. Ξεκινάω από την ασυντοματική βακτηριουρία, για την οποία θα μιλήσουμε αρκετά και δεν αποτελεί λίμο ξηροποιητικού. Δεν θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται εδώ, σε αυτήν εδώ τη στήλη, αλλά συχνά συγχαίεται και αποτελεί μια αιτία κατάχρησης αντιμικροβιακών. Η οξία μη επιπλεγμένη λίμωξη του ουροποιητικού χωρίζεται σε λίμωξη ανώτερου ουροποιητικού, πυελινεφρίτιδα και κατώτερου όταν μιλάμε για κυστήτιδα. Η επιπλεγμένη λίμωξη ουροποιητικού σε ασθενείς που έχουν υποκείμενα νοσήματα ή ανατομικές λειτουργικές ανομαλίες του ουροποιητικού. Η λίμωξη ουροποιητικού στην εγκυμοσύνη είναι εξ ορισμού μια επιπλεγμένη λίμωξη, καθώς και η λίμωξη σε ασθενή που φέρει ξένα σώματα, κυρίως καθετήρες, στέντ, πικτέιλ κτλ. Η προστατήτιδα ανήκει και αυτή στο ουροποιογεννητικό, οπότε τη βάζω και αυτή στην ίδια κατηγορία. Εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο εδώ για την ασυντοματική βακτηριουρία, τις κυστήτιδες μη επιπλεγμένες σε γυναίκες και θα αναφερθούμε ειδικότερα στις υποτροπιάζουσες κυστήτιδες. Ξεκινώντας από την ασυντοματική βακτηριουρία, είπαμε και πριν, δεν μιλάμε για μία λίμωξη. Είναι μία φυσιολογική κατάσταση, θα έλεγα, απικισμού. Και ορίζεται ως απουσία συμπτωμάτων σε μία γυναίκα που έχει δύο διαδοχικές καλλιέργειες με πάνω από 100.000 απικίες του ίδιου μικροβίου, εφόσον μιλάμε για άνδρα, αρκεί μία θετική ουροκαλλιέργεια και εφόσον μιλάμε για άσυπτη λήψη με καθετήρα ούρων, αρκούν εκ πάνω από 100 απικίες μικροβίου. Ξεκινάμε λοιπόν από την απουσία συμπτωμάτων, παρουσία μικροβίου, ασυμπτωματική βακτηριουρία. Στον ορισμό, βλέπετε, δεν επισέρχεται η παρουσία ή όχι πιουρίας. Πολύ συχνά συνάδελφοι θεραπεύουν ασυμπτωματικές βακτηριουρίες γιατί υπάρχει πιουρία. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν μπαίνει καθόλου στον ορισμό αυτής της κατάστασης και δεν αλλάζει την αντιμετώπιση της, η παρουσία ή όχι πιουρίας. Βλέπουμε ότι είναι μια συχνή κατάσταση. Ένα 5% των υγιών γυναικών μπορεί να έχουν ασυμπτωματική βακτηριουρία. Κοιτάξτε όμως πώς αυξάνει το ποσοστό αυτό όταν αυξάνεται η ηλικία και κυρίως σε ασθενείς που διαβιούν σε ιδρύματα. Φτάνει μέχρι και 50% των ασθενών που μένουν σε ιδρύματα. Έχουν ασυμπτωματική βακτηριουρία. Παρουσία ή όχι ουροκαθετήρα. Μάλλον απουσία ουροκαθετήρα. Εφόσον έχουμε ουροκαθετήρα, μιλάμε για 100% παρουσία ασυμπτωματικής βακτηριουρίας. Γι' αυτό επιμένω σε αυτήν εδώ την κατάσταση, γιατί πολλοί από αυτούς τους ασθενείς που βλέπετε εδώ λαμβάνουν αντιβιωτικά και έρχονται στο λοιμοξιολογικό ιατρείο όταν πια έχουν απικιστεί με πολυανθεκτικά στελέχη και άλλοι συνάδελφοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά για να έρθουν πια σε εμάς. Και εμείς τι τους λέμε, κακώς πήρατε όλες αυτές τις αντιβιώσεις, μην ξαναπάρετε αντιβίωση ποτέ. Καλό θα είναι λοιπόν αυτό να γίνεται λίγο πριν φτάσει στο λοιμοξιολογικό ιατρείο άρρωστος. Γιατί είμαστε τόσο σίγουροι? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ σαφείς οδηγίες και υπάρχουν πολύ καλές μελέτες που στηρίζουν αυτά που λέμε. Ξέρουμε ότι η ασυμπτωματική βακτηριουρία δεν ενοχοποιείται για μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Η συχνότερη έτσι ανησυχία των ασθενών, έχω ένα μικρόβιο στα ούρα, θα πάθουν τα νεφρά μου. Δεν συνοδεύεται με νεφρική ανεπάρκεια, με υπέρταση, με άλλες επιπλοκές. Η θεραπεία της δεν προφυλάσσει από κάποιες ενδεχόμενες λοιμώξεις που θα ακολουθήσουν. Όπως θα δείτε των αντίον, βλέπουμε αυξημένες λοιμώξεις όταν θεραπεύουμε αυτή την φυσιολογική κατάσταση. Και βέβαια, όπως είπαμε, πολύ συχνά οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία καταλήγουν με πολυανθεκτικά στελέχη. Όπως είπαμε, έχουμε αρκετές μελέτες. Σας παρουσιάζω κάποιες έτσι πιο χαρακτηριστικές. Εδώ μία μετανάλυση από την Cochrane Review, 9 τυχεοποιημένων μελετών. Καταλήγει ότι δεν υπάρχει κλινικό όφελος για τον ασθενή. Ναι, δίνοντας αντιβίωση θα έχουμε μικροβιολογική ίαση, δεν θα έχουμε παρουσία μικροβίου στα ούρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Συνήθως επανέρχεται αυτό το φαινόμενο, αλλά για τον ασθενή μας δεν θα έχουμε κανένα κλινικό όφελο. Τι συμβαίνει στον ασθενή που είναι διαβητικός? Έχουμε μια αυξημένη έτσι ευαισθησία με ασθενείς που έχουν υποκείμενο διαβήτη. Ξέρουμε ότι έχουν μια μεγαλύτερη ευπάθεια στις λοιμώξεις. Έχουμε και εδώ πολύ καλές μελέτες που μας λένε ότι δίνοντας αντιβίωση δεν αλλάζουμε την έκβαση του ασθενούς μας. Δεν έχουμε καμία διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης συμπτωματικής λοιμώξης, καμία διαφορά στο χρόνο μέχρι την πρώτη συμπτωματική λίμωξη και καμία διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης πύλων νεφρίτιδας ή νοσηλείας λόγω λίμωξης.
Άρα δεν μας προσφέρει τίποτα κλινικά στον ασθενή μας το να θεραπεύσουμε αυτή την κατάσταση. Και ερχόμαστε σε αυτήν εδώ την ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με θεραπεία συμπτωματικής βακτηριουρίας σε γυναίκες που έχουν μη επιπλεγμένες κυστίτιδες. Είναι μια προοπτική τυχιοποιημένη μελέτη, όπου φαίνεται, πάντα κατευθείαν στη τελευταία γραμμή, ότι οι γυναίκες που έλαβαν θεραπεία μετά από ένα χρόνο είχαν πάνω από 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωματικών λοιμόξεων. Άρα, θεραπεύοντας αυτή την φυσιολογική κατάσταση, ξαναλέω, της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας, αυξάνουμε την πιθανότητα τελικά να έχουμε μια πραγματική λοίμωξη. Και έρχεται να αναρωτηθεί κανείς, είναι προστατευτική λοιπόν αυτή η κατάσταση, η ασυμπτωματική βακτηριουρία? Έτσι φαίνεται. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχουν διαφορετικά στελέχη μικροβίων και τώρα συγκεκριμένα κολοβακτηριδίου. Κάποια είναι λοιμογόνα, κάποια δεν είναι λοιμογόνα. Τα λοιμογόνα είναι πιο διεισδυτικά, ανέρχονται στα νεφρά, δημιουργούν λοιμώξεις. Τα μη λοιμογόνα δεν τα αντιλαμβάνεται καν το νοσοποιητικό μας, παραμένουν στην περιοχή, καταλαμβάνουν το χώρο, το ζωτικό χώρο που χρειάζονται τα μικρόβια και από ό,τι φαίνεται αποθούν τα λοιμογόνα. Μάλιστα, τα μη λοιμογόνα μικρόβια, τα μη λοιμογόνα κολοβακτηρίδια, αν τα προσθέσουμε σε ένα τριβλίο με λοιμογόνα, από ό,τι βλέπετε θα επικρατήσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι, όπως λέμε εμείς, πιο fit, είναι πιο καλά στην ανάπτυξή τους. Ακριβώς γιατί δεν έχουν μηχανισμούς λοιμογονικότητας που τελικά στερούν από άλλα πράγματα. Πότε θα θεραπεύσουμε μία συμπτωματική βακτηριουρία? Υπάρχουν μόνο 2 εξαιρέσεις. Στην εγκυμοσύνη και πριν από τραυματικές επεμβάσεις του ροπητικού. Στους ανασκαρσταλμένους δεν έχουμε τέτοια οδηγία. Προαρθροπλαστικής ισχύου είναι κάτι που το ακολουθούν πολλοί συνάδελφοι ορθοπαιδικοί. Μας στέλνουν ασθενείς να αποστηρώσουμε τα ούρα πριν το χειρουργείο. Δεν έχουμε καμία τέτοια οδηγία, δεν φαίνεται ότι αλλάζει την έκβαση του ασθενούς. Πριν από την αλλαγή ουροκαθετήρα, ομοίως, δεν συνιστάται χορήγηση αντιμικροβιακών για αποστήρωση των ούρων. Άρα δεν θα πρέπει ούτε να ελέγχουμε την παρουσία της και ούτε να τη θεραπεύουμε εφόσον την βρίσκουμε σε άλλες ομάδες ασθενών. Γιατί στην εγκυμοσύνη είμαστε πιο ευαίσθητοι? Υπάρχει ο βασικός λόγος, είναι ότι αλλάζει η ανατομία της περιοχής όταν έχουμε μία μήτρα που μεγαλώνει πάνω στο ροπητικό μας σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι παλινδρόμηση των ούρων και τα μικρόβια πολλές φορές ανέρχονται από την ουροδόχο κύστη στα νεφρά. Άρα έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυελονεφρίτιδας 20 με 30 φορές στην εγκυμονούσα που έχει ασυμπτωματική βακτηριουρία. Έχουμε συνέπειες στο νεογνό, γνωρίζουμε ότι η παρουσία της και ανεξάρτητα της λίμωξης που μπορεί να δημιουργήσει, έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο γέννηση σε λιποβαρούς νεογνού. Η θεραπεία της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας μειώνει αυτές τις επιλογές. Άρα συστηματικά, και νομίζω ότι αυτό εφαρμόζεται από όλους τους γυναικολόγους, θα πρέπει οι εγκυμονούσες να ελέγχονται από το πρώτο τρίμηνο για την παρουσία μικροβίων στα ούρα. Θα πρέπει, εφόσον αυτό ευρίσκεται, να θεραπεύετε και να παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε να μην έχουμε κάποια υποτροπή. Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε γυναίκες με υποτροπές μέσα στην εγκυμοσύνη που χορηγούμε πέρα από θεραπεία των επεισοδίων αυτών και χρόνια χημειοπροφύλαξη μέχρι το τοκετό. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι τα ούρα μας είναι στήρα μέχρι να γεννηθεί το μωρό. Μια συχνή ερώτηση προς τους λοιμοξιολόγους, ποια αντιμικροβιακά μπορούμε να δώσουμε στην εγκυμοσύνη. Και εδώ βλέπετε ότι αυτό που θεωρούμε πρώτης εκλογής για τη θεραπεία κυστίτιδας, η νητροφουραντοίνη, είναι κατηγορίας Β στην εγκυμοσύνη. Μπορεί να δοθεί, αρκεί να μην υπάρχει έλλειψη ενζήμου G6PD και πολλές άλλες επιλογές, και φωσφομικίνη και β-λακτάμες κτλ. Πολύ σημαντικό, και εδώ πρέπει να σας πω ότι συχνά βλέπουμε επεισόδια συμπτικά μετά από χειρισμούς του ροπητικού, όταν δεν έχει προηγηθεί έλεγχος για ασυμπτωματική βακτηριουρία και θεραπεία της κατάστασης αυτής. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε πολύ επιμελείς και να το περάσουμε αυτό το μήνυμα και στους ουρολόγους. Ο κίνδυνος μικροβιεμίας, εφόσον γίνει μία ενδοσκοπική παρέμβαση στο ροπητικό, είναι παρουσία μικροβίου, είναι 60% και ο κίνδυνος σύψης 5 με 10%. Άρα θα πρέπει να είναι αυτό ρουτίνα του νοσοκομείου, να είναι πρωτόκολλο όλοι οι ασθενείς να κάνουν καλλιέργειες ούρων ανεξάρτητα συμπτωμάτων πριν από παρέμβαση στο ροπητικό και αυτό θα πρέπει να θεραπεύεται. Τελειώνουμε με την ασυμπτωματική βακτηριουρία. Είπαμε ότι πρακτικά είναι μια κατάσταση απικισμού φυσιολογική που δεν τη θεραπεύουμε εκτός από την εγκυμοσύνη και παρεμβάση του ροπητικού. Και ερχόμαστε πια στις πραγματικές λοιμώξεις, στις συμπτωματικές καταστάσεις. Διαχωρίσαμε την κυστίτιδα και την πυελονεφρίτιδα, λοιμώξεις κατωτέρου και νοτέρου ροπητικού, και διαχωρίσαμε την επιπλεγμένη από την μη επιπλεγμένη λοίμωξη. Να πούμε ότι
η συζήτηση που θα κάνουμε από εδώ και στο εξής αναφέρεται κυρίως στις γυναίκες. Στους άνδρες δεν μιλάμε για μη επιπλεγμένες ουρολίμωξεις. Από την πρώτη ουρολίμωξη σε έναν άντρα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι επιπλεγμένο γεγονός και θα πρέπει να γίνεται και η αντίστοιχη διερεύνηση. Όλες οι γυναίκες έχουν περάσει στη ζωή τους τουλάχιστον ένα επεισόδιο κυστήτιδας. Για τους άντρες δεν ισχύει το ίδιο, όπως είπαμε, και γνωρίζουν ότι τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Μία γυναίκα που έχει κυστήτιδα δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της και να πάει να δουλέψει. Θα κάτσει στο σπίτι μέχρι να τελειώσει αυτό το δυσάρεστο σύμπτωμα. Έχουμε φνίδια έναρξη, έντονη δυσουρία, συχνοουρία, επιτακτική ούρηση, υπερηδικό άλγος και αιματουρία. Συνήθως, πολλές φορές μπερδεύουν οι γυναίκες τα συμπτώματα κολπίτιδας και κυστήτιδας, ζητάμε από τη γυναίκα, ρωτάμε τη γυναίκα αν υπάρχουν συμπτώματα από τον κόλπο. Θα πρέπει να μην υπάρχουν συμπτώματα κνήσμου και να μιλήσουμε για κυστήτιδα. Και φυσικά μια κυστήτιδα είναι μια επιφανειακή στην ουσία λίμωξη, δεν συνοδεύεται από πυρετό. Αν η γυναίκα μας έχει πυρετό και πολλό δε μάλλον πυρετό με ρίγος, τότε μιλάμε για λίμωξη ανώτερου ουροπητικού, λίμωξη που έχει φτάσει στο νεφρό. Τα εργαστηριακά κριτήρια πρέπει να έχουμε, συνήθως έχουμε πυουρία, τουλάχιστον 10 πυοσφαίρια κατά οπτικό πεδίο και έχουμε βέβαια μικροβιουρία. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε 100.000 απικίες για να πούμε ότι η γυναίκα μας έχει κυστήτιδα. Σε μια γυναίκα που έχει συμπτώματα και 1.000 απικίες και 100 απικίες εφόσον μιλάμε για κολοβακτηρίδιο φτάνουν για να διαγνώσουμε την κυστήτιδα. Άρα να μην είμαστε πολύ έτσι επιμελείς με τα μικροβιολογικά μας δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνουμε και τον μικροβιολόγο ότι αναμένουμε θετικό αποτέλεσμα που θα πρέπει ακόμα και σε μικρότερο του 100.000 απικιών να αξιολογηθεί. Η αγωγή, εφόσον μιλάμε για ένα πρώτο επεισόδιο, μπορεί να είναι εμπειρική. Δεν χρειάζεται κάθε γυναίκα να κάνει καλλιέργεια στο πρώτο επεισόδιο ουρολίμωξης τουλάχιστον. Μόνο όταν μιλάμε για υποτροπιάζοντα επεισόδια. Είπαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Οι υποτροπιάζουσες κυστήτιδες παρατηρούνται σε ένα 5% των γυναικών. Η συχνότητα είναι μεγαλύτερη 18 έως 24 ετών την ηλικία της έναρξης των σεξουαλικών επαφών. Οι παράγοντες κινδύνου είναι καταρχήν η σεξουαλική επαφή, που από ό,τι βλέπετε αυξάνει κατά 60 φορές τον κίνδυνο κυστήτιδας. Να τονίσουμε εδώ και κάτι που πολύ συχνά ρωτάνε οι ασθενείς μας: δεν είναι ένα σεξουαλικά μεταδεδομένο νόσημα, δεν είναι το κολοβακτηρίδιο που κολλάει από τον σύντροφό της η γυναίκα, είναι το δικό της κολοβακτηρίδιο που μέσα από την τριβή που δημιουργείται στην περιοχή, ανιόντως φτάνει μέσα στην ουροδόχο κύστη και μπορεί να πάει και πιο πάνω βέβαια. Η χρήση διαφράγματος και σπερμοκτώνων αλυφών φαίνεται ότι επίσης αυξάνει την πιθανότητα κυστήτιδας. Το οικογενειακό ιστορικό φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια οικογενής γενετική προδιάθεση που εξηγεί τα επεισόδια να αυξάνονται σε συγκεκριμένες οικογένειες. Και φαίνεται ότι η πρόσφατη αντιμικροβιακή αγωγή αλλάζει το μικροβίωμά μας, επιτρέπει την επικράτηση πιο λιμωγόνων μικροβίων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι κυστήτιδες που ακολουθούν τη λήψη ειδικώς ευρέως φάσματος αντιμικροβιακών. Κανείς δεν πέθανε από κυστήτιδα. Είναι μια ήπια, αυτοπεριοριζόμενη λίμωξη. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η νοσηρότητα είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτήν την ομιλία αν είχα κυστήτιδα, ακόμα και αν αυτό δεν απειλούσε τη ζωή μου. Άρα, το ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο δεν θα πει ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό για τη γυναίκα που το βιώνει και χρειάζεται άμεσα αντιμετώπιση. Απότερες επιπλοκές δεν υπάρχουν. Αν μια γυναίκα έχει ήπια συμπτώματα, θα μπορούσε για λίγες μέρες να δοκιμάσει με πολλά νερά κτλ. Την υποχώρηση των συμπτωμάτων. Θα μπορούσε όμως επίσης, ειδικά μια γυναίκα που έχει υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και είναι πολύ έμπειρη στην αναγνώριση των συμπτωμάτων, να λαμβάνει και μόνη της αντιμικροβιακή αγωγή που θα έχουμε από πριν ορίσει και συμφωνήσει μαζί της. Να πούμε ότι πολύ συχνά έρχονται στο ιατρείο ασθενείς που αιτιώνται υποτροπιάζουσων κυστήτιδων, αλλά δεν έχουν κυστήτιδες, έχουν άλλες καταστάσεις που μιμούνται πάρα πολύ καλά κυστήτιδες, όπως είναι οι ουριθρίτιδες, οι εδιοκολπίτιδες, η ατροφική κολπίτιδα, η διάμεση κυστήτιδα και άλλες μη λοιμώδεις καταστάσεις. Είναι συχνά ένα έτσι δύσκολο περιστατικό μεταξύ ουρολόγων, γυναικολόγων και λοιμοξιολόγων να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις ασθενείς αυτές και να το θεραπεύσουμε. Ποιοι είναι οι αιτιολογικοί παράγοντες των κυστήτιδων? Από ό,τι φαίνεται, ειδικά στις μη επιπλεγμένες, επικρατούν τα κολοβακτηρίδια και ο σταφυλόκοκκος ασοφαπροφητικός. Στις επιπλεγμένες, βλέπουμε πλειάδα μικροβίων. Εκεί μπορεί να δούμε και ψευδομονάδα, και εντερομπάκτερ, και εντερόκοκο και λιγότερο έτσι συνηθισμένα μικρόβια. Είναι πολύ σημαντικό όταν χορηγούμε τη μικροβιακή αγωγή, ειδικά όταν αυτό γίνεται εμπειρικά, δεν έχουμε δηλαδή συγκεκριμένη καλλιέργεια, να γνωρίζουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής μας. Έτσι, στη δική μας χώρα, σύμφωνα με δεδομένα πρόσφατα, δεν είναι καλή επιλογή
εμπειρικά να δώσει κανείς τριμετροπίμη σουλφαμεθοξαζόλη. Ένα πολύ καλό αντιβιωτικό, εφόσον ξέρουμε ότι δουλεύει, έχουμε αντιβιόγραμμα, αλλά εμπειρικά δεν θα πρέπει να χορηγείται, γιατί ξέρουμε ότι στη χώρα μας έχουμε πάνω από 20% ανθεκτικότητα στο αντιβιωτικό αυτό στα κολυβακτηριδιά μας. Ομοίως φαίνεται ότι η ανθεκτικότητα είναι αρκετά υψηλή και στην αμπικυλίνη, στο αμοξύλ, και ανεβαίνει και στην ιτροφουραντοίνη, στο 10%. Παρ' όλα αυτά, η ιτροφουραντοίνη είναι η καλύτερη μας επιλογή. Ακολουθούμε τη φωσφομικίνη και θα δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε. Είπαμε λοιπόν ότι η κοτριμοξαζόλη μόνο βάσει αντιβιογράμματος, αποτελεσματική και στην πρόληψη υποτροπών από τα φάρμακα που πολύ συχνά δίνουμε σαν χημειοπροφύλαξη. Μπορεί να δώσει κανείς το μισό του μισού Bactrimel Forte κάθε μέρα ή μετά από τη σεξουαλική επαφή, ανάλογα με τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε. Εφόσον δίνουμε θεραπεία με Bactrimel βάσει αντιβιογράμματος, η αγωγή πρέπει να είναι μέχρι 3 μέρες. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα πολύ συχνό λάθος, δίνουμε τη σωστή αντιβίωση, αλλά δίνουμε τη λάθος διάρκεια αντιβίωσης. Ειδικά σε υποτροπιάσιες λοιμώξεις, θεωρούμε πολλοί συνάδελφοι, ειδικά ουρολόγοι, ότι αν δώσουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αγωγής, θα θεραπεύσουμε καλύτερα την παρούσα λίμωξη και θα αποφύγουμε μια ενδεχόμενη υποτροπή. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο παρατείνουμε τη θεραπεία, τόσο περισσότερο αλλάζουμε τη χλωρίδα της περιοχής, επικρατούν λιμωγόνα, μικρόβια και προετοιμάζουμε το επόμενο επεισόδιο. Οι κοινολώνες είναι φάρμακα που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κυστίτιδες. Είναι πραγματικά λάθος το να δώσουμε σιπρόξιν σε μια γυναίκα από το τηλέφωνο για μια κυστίτιδα. Είναι φάρμακα πολύτιμα και πολύ τοξικά ταυτόχρονα. Θα πρέπει να δίδονται όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές ή όταν έχουμε πολύ σοβαρές λοιμώξεις που απειλούν τη ζωή του ασθενούς μας. Είπαμε ότι μία κυστίτιδα δεν είναι μία λίμωξη που κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας. Σίγουρα θα μείνει πολύ ευχαριστημένη η ασθενής μας, γιατί με το πρώτο χάπι θα γίνει καλά. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι αυτό το κριτήριό μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο το παρόν επεισόδιο, αλλά και τα μελλοντικά. Να σας θυμίσω ότι οι κοινολώνες είναι από τα φάρμακα που αλλάζουν το μικροβίωμα καταλυτικά. Φαίνεται ότι μία δόση ιπροφλοξαζίνης αλλάζει το μικροβίωμα του εντέρου για 4 χρόνια. Να θυμίσω ότι είναι φάρμακα που προκαλούν τενοντίτιδες, φάρμακα που μαθαίνουμε τώρα πια ότι κάνουν και ανευρίσματα, ειδικά σε νέους ανθρώπους. Δεν θα δώσουμε κοινολώνη εκτός αν δεν έχουμε άλλη επιλογή και κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς μας. Να θυμίσουμε ότι η μοξιφλοξαζίνη, ούτως ή άλλως δεν θα δώσουμε κοινολώνη, αλλά αν για κάποιο λόγο δώσουμε, δεν θα δώσουμε σε καμία περίπτωση μοξιφλοξασίνη, δεν θεραπεύει κυστίτιδες, δεν φτάνει στο ουροπητικό. Η νορφλοξασίνη είναι μια επιλογή, θεραπεύει μόνο κυστίτιδες, δεν τη δίνουμε για θεραπεία πυελονεφρίτιδων και τη δίνουμε πολλές φορές και για χημειοπροφύλαξη. Ξαναλέω, εφόσον το αντιβιόγραμμά μας δεν μας επιτρέπει να δώσουμε άλλα φάρμακα λιγότερο τοξικά. Λοιπόν, η νήτροφουραντοίνη, είπαμε ότι είναι το δικό μου αγαπημένο φάρμακο. Δεν θεωρείται αντιβιωτικό, θεωρείται αντισηπτικό των ούρων. Έχει ένα πολύ καλό φάσμα για τις κυστίτιδες, γιατί πιάνει και το κολοβακτηρίδιο και το σταφυλόκοκο απροφητικό, άρα πιάνει τα πιο συχνά μικρόβια. Διεθνώς έχουμε χαμηλά ποσοστά οντοχής και το δοσολογικό σχήμα μπορεί να είναι 100 μιλιγκράμμ 3 ή και 2 φορές την ημέρα για 5 έως 7 ημέρες. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 85%, δεν είναι το 100% των κοινολωνών, αλλά κοιτάξτε όλα τα υπόλοιπα ωφέλη που έχει το φάρμακο αυτό. Είναι ασφαλής και στην εγκυμοσύνη, δεν το δίνουμε σε έλλειψη G6PD. Είναι φάρμακο που πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει συναυτίες στις γυναίκες, αλλά σε γενικές γραμμές καταπολεμάται αυτό αν το πάρουμε γεμάτο στομάχι. Είναι πραγματικά κρίμα γιατί φτάνουν γυναίκες στο λοιμοξιολογικό ιατρείο που έχουν πάρει σωρία αντιμικροβιακών, έχουν καταλήξει με ένα πολυανθεκτικό στέλεχος και όταν τους ρωτάς αν έχουν πάρει ποτέ νητροφουραντοίνη, σου απαντούν όχι. Και είναι και το μόνο φάρμακο που μπορείς να τους δώσεις πλέον γιατί είναι το μόνο που διατηρεί ευαισθησία. Το δεύτερο αγαπημένο μου φάρμακο είναι η φωσφομικίνη. Η φωσφομικίνη είναι και αυτή δραστική, είναι αντικολοβακτηριδίου και εντεροκόκκου φεκάλης. Το δοσολογικό σχήμα είναι αυτό που την κάνει πολύ αγαπητή στις γυναίκες που κάνουμε κυστίτιδες, γιατί είναι μόνο ένα φακελάκι, άπαξ και δεν χρειάζεται να ξαναπάρει κανείς άλλο. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι 80%, είναι ασφαλής κατά την κοίηση, έχει πρόσφατα έρθει στη χώρα μας, άρα δεν έχουμε αυξημένα ποσοστά αντοχής. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αν αναπτύξει αντοχή το μικρόβιό μας, χάνει σε λιμογονικότητα. Άρα, σίγουρα διαφοροποιούμε κάπως το μικροβίωμά μας, αλλά ίσως υπέρ μας. Η μεσινιλνάμι είναι φάρμακο που δεν το πολύ χρησιμοποιούμε, παρότι είναι διαθέσιμο. Ήλεγξα πάλι χθες, είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Είναι και αυτό ένα φάρμακο πολύ ήπιο, δεν έχει άλλες ενδείξεις, δεν επηρεάζει την εντερική χλωρίδα. Είναι δραστική και αυτή έναντι κολοβακτηριδίου και σταφυλοκόκκους απροφύτικους. Είναι το Selexid.
Το δοσολογικό σχήμα είναι το 200 το χαπάκι, το δοσολογικό σχήμα είναι 400 ανά 12 ώρες για 5 μέρες. Είναι κρίμα που δεν χρησιμοποιούμε το φάρμακο αυτό, είναι φαντάζομαι αντίστοιχο λίγο πολύ του φουρολίν. Ποσοστά επιτυχίας 85% και αυτό ασφαλές στην κοίηση με χαμηλά ποσοστά αντοχής στη χώρα μας. Πώς θα επιλέξω, σας έχω έτσι μία κατάταξη. Σίγουρα το φουρολίν θεωρείται εκλογή. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι ο καθένας από εμάς έχει έτσι μια διαφορετική προτίμηση. Σίγουρα όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο το παρόν επεισόδιο και πόσο γρήγορα θα υποχωρήσει, αλλά και πώς επηρεάσουμε τη χλωρίδα της συγκεκριμένης γυναίκας και τη συνολικότερη χλωρίδα χορηγώντας τα αντιμικροβιακά. Το Augmentin δεν μίλησα για το αμοξυκλίνη κλαβουλανικό. Συχνά χορηγείται για ουρολοιμώξεις και αυτό είναι κάτι που προσωπικά το θεωρώ λάθος. Θα θεραπευτεί το παρόν επεισόδιο, αλλά είναι ένα εξαιρετικά ευρέω φάσμα του αντιμικροβιακό. Έχει πολλές παρενέργειες, διάρειες, με κοιτιαστικές κολπίτιδες. Θα πρέπει να αποφεύγεται όπως και οι κοινολώνες. Και ερχόμαστε στην υποτροπιάζουσα μη επιπλεγμένη κυστήτιδα που ορίζεται ως πάνω από 2 επεισόδια κυστήτιδα στο εξάμηνο ή πάνω από 3 επεισόδια το 12μηνο. Να πούμε ότι είναι μια συχνή κατάσταση. Κάθε γυναίκα που θα έχει ένα επεισόδιο και θα πάρει αντιμικροβιακή αγωγή έχει μια σημαντική πιθανότητα, μία στις 4, να εμφανίσει και δεύτερο επεισόδιο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, αν εμφανίσεις και το δεύτερο επεισόδιο, μετά η πιθανότητα να έχεις τρίτο, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, στο 50%. Άρα, ένα 3-5% των γυναικών φτάνουν να έχουν πολλαπλές υποτροπές επαναμολύνσεις. Ξαναλέω ότι οι γυναίκες αυτές συχνά φτάνουν σε εμάς έχοντας πάρει μακριά διάρκεια χορήγηση αντιμικροβιακών και έχοντας ανθεκτικά στελέχη. Τι θα πρέπει να κάνουμε στις γυναίκες αυτές? Θα πρέπει να κάνουμε κάποια περαιτέρω διερεύνηση. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε καλλιέργεια ούρων. Είπαμε ότι για ένα μεμονωμένο επεισόδιο δεν είναι απαραίτητο να έχουμε καλλιέργεια ούρων. Γνωρίζουμε την επιδημιολογία της χώρας μας και δίνουμε τα αντιμικροβιακά αντίστοιχα. Κατά κανόνα έχουμε επιτυχία. Εφόσον όμως έχουμε υποτροπιάσεις λοιμώξεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ταυτοποίηση στο μικρόβιο και να έχουμε και αντιβιόγραμμα. Είναι απαραίτητο να γίνει απεικόνηση? Οι οδηγίες λένε όχι. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι στο ιατρείο το κάνουμε. Ελέγχουμε ένα υπόλοιμα μετά την ούρηση, ειδικά αν μιλάμε για μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να έχει πρόπτωση μήτρας. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο κόλλημα, αν υπάρχει κάποιο λίθος, κάτι που να επιπλέκει τελικά την κυστήτιδα και να μην μιλάμε για μια επιπλεγμένη. Η γυναικολογική εξέταση επίσης δεν συστήνεται από τις οδηγίες. Ωστόσο, νομίζω κατά περίπτωση και ειδικά σε μεγαλύτερες γυναίκες θα πρέπει να γίνεται. Πολλά από τα αίτια υποτροπιάσεων κυστήτιδων είναι αντιμετωπίσιμα εφόσον διαγνωστούν. Σχετικά με την κυστεοσκόπηση, εδώ νομίζω ότι γίνεται μια κατάχρηση της μεθόδου αυτής. Οι ουρολόγοι πολύ συχνά σε μια γυναίκα με υποτροπιάσεις λοιμώξεις προβαίνουν σε κυστεοσκόπηση. Από τις οδηγίες αυτή τη στιγμή συνιστάται μόνο αν υπάρχει υποψία ξένου σώματος ή κακοήθειας και σε καμία άλλη περίπτωση δεν φαίνεται να προσφέρει κάτι παραπάνω. Να πούμε ότι συχνά, όσο και να ψάξουμε, δεν θα βρούμε κανένα συγκεκριμένο αίτιο. Το αποδίδουμε σε γενετική προδιάθεση, σε λανθασμένες συνθήκες υγιεινής και συμπεριφοράς. Και να πούμε εδώ, γιατί μίλησα για υγιεινή, ότι πολύ συχνά υπάρχει μια παρανόηση εδώ. Οι γυναίκες που κάνουν ουρολοιμώξεις υποτροπιάζουσες νομίζουν ότι κάποιο μικρόβιο έχουν πάνω τους, κάτι δεν έχουν κάνει καλά και αρχίζουν και πλένονται. Και πλένονται πολύ και βάζουν σαπούνια και βάζουν αντισηπτικά και κάνουν κολπικές πλύσεις και βάζουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ξύδια, πενταντίν. Τα πάντα στον κόλπο τους και τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στις γυναίκες ότι δεν είναι βρώμικες. Αυτό δεν προκύπτει από κάποια λανθασμένη έτσι, κακή υγιεινή. Τουναντίον, η υπερβολική υγιεινή, η υπερβολική έτσι, αίσθηση καθαριότητας προκαλεί και προβλήματα στη χλωρίδα της περιοχής μαζί με τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται. Τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη αυτής της κατάστασης? Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη, έτσι, τα περισσότερα evidence, τα περισσότερα στοιχεία και ξέρουμε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό, είναι η χορήγηση χημειοπροφύλαξης. Να χορηγήσουμε δηλαδή μία μικρή δόση αντιμικροβιακού σε καθημερινή βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, 3-6 μηνών, δίνοντας κάποιο χρόνο στο σώμα να ξαναβρει λίγο το ρυθμό του, να σπάσουμε το φαύλο κύκλο των υποτροπιάζουσων ουρολοιμώξεων και χορηγώντας μικρές δόσεις αντιβίωσης, τελικά να αποφύγουμε τις μεγαλύτερες δόσεις και τη μεγαλύτερη συνολικά δοσολογία αντιμικροβιακών που θα επηρεάσει δυσμενώς τη χλωρίδα μας. Εφόσον διαπιστώσουμε ότι οι κυστήτιδες είναι σχετιζόμενες με σεξουαλική επαφή, μπορούμε να δώσουμε την προφύλαξη αυτή μόνο λίγο πριν ή λίγο μετά τη σεξουαλική επαφή. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες εναλλακτικές θεραπείες που καλό θα είναι
Κατά περίπτωση, να το εξετάσουμε και αυτό. Κάποιες από αυτές, όπως θα δείτε, έχουν δείξει κάποια αποτελεσματικότητα. Ίσως το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπαμε, αλλαγές συμπεριφορά. Φαίνεται ότι πράγματι η κατανάλωση υγρών, πάνω από 1,5 λίτρο την ημέρα νερού, προστατεύει από ρολυμόξεις, άρα θα πρέπει να το συστήνουμε αυτό στους ασθενείς μας. Θα πρέπει να συστήνουμε τη σωστή υγιεινή, όπως είπαμε, την τακτική ούρηση, την πλήρη ούρηση, σε σωστή θέση στην τουαλέτα, ώστε να μην έχουμε αυξημένα υπολείμματα ούρων. Επίσης, φαίνεται ότι στις γυναίκες που είναι μετά την εμμηνόπαυση και έχουν ατροφική κολπίτιδα, αλλαγές του pH του κόλπου και των ούρων και αυξημένες ουρολοιμώξεις, η χορήγηση τοπικά ιστρογόνων βοηθάει σημαντικά. Φαίνεται ότι είναι λιγότερο αποτελεσματική από τη χορήγηση χρόνια αντιμικροβιακών, αλλά σαφώς περισσότερο αποτελεσματική θεραπεία από τη χορήγηση πλασίμπο. Είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να το συνιστούμε. Το συνιστούν νομίζω και οι γυναικολόγοι, θα πρέπει και εμείς οι λοιμοξιολόγοι και οι ουρολόγοι, όποιος άλλος ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, να το προτείνει στις γυναίκες που είναι σε εμμηνόπαυση. Η ανοσονεργή προφύλαξη είναι μια αρκετά υποσχόμενη μέθοδος. Οι πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας δίνουν έτσι strong evidence. Στη χώρα μας δεν είναι διαθέσιμο, από ό,τι ξέρω, το ουροβαξόμ. Ήταν παλαιότερα, πριν από 10 χρόνια περίπου. Πρακτικά πρόκειται για ένα εκχύλισμα από 18 διαφορετικά στελέχη κολοβακτηριδίου. Είναι ένα είδος εμβολίου, το οποίο λαμβάνεται από του στόματος και αυξάνει την παραγωγή αντισωμάτων, ειδικά για τα συγκεκριμένα κολοβακτηρίδια στην περιοχή. Το cranberry, κάποια στιγμή υπήρξε έτσι μια πολύ υποσχόμενη μετανάλυση το 2010. Στη συνέχεια, το 2012, κάποιες καινούργιες μελέτες μεταναλύσεις το κατέριψαν αυτό. Δεν συνιστάται. Είναι weak το evidence πίσω από αυτό. Είναι κάτι που το χορηγούμε πολλές φορές, γιατί και οι ασθενείς το ζητούν και γνωρίζουμε ότι δεν έχει και κάποια παρενέργεια. Άρα, δεν περιμένουμε πολλά από τη χορήγηση cranberry. Η D-mannosi, υπήρξαν κάποιες μελέτες ότι μπορεί η χορήγησή της να είναι εξίσου αποτελεσματική με χορήγηση φουρολίν νητροφουραντοίνης προφυλακτικά. Και εδώ όμως τα στοιχεία που έχουμε είναι ασθενή και δεν υπάρχει ισχυρή σύσταση. Τα άλατα μεθεναμίνης είναι κάτι που δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα μας, είναι όμως διαθέσιμο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αρκετοί ασθενείς φέρνουν τα φάρμακα αυτά από το εξωτερικό προκειμένου να τα πάρουν. Πρόκειται για άλατα μεθεναμίνης τα οποία στα ούρα, σε όξινα ούρα, διασπώνται σε αμμονία και φορμαλδεΐδη. Η φορμαλδεΐδη είναι τοπικό αντισηπτικό. Άρα, δίδεται αυτό πολλές φορές και για θεραπεία, αλλά και για προφύλαξη ουρολοιμώξεων. Χωρίς να αποτελεί ακριβώς αντιμικροβιακό, είναι αντισηπτικό των ούρων. Πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό και είναι κάτι που καταφεύγω σε αυτό όταν έχω πολυανθεκτικά μικρόβια και δεν έχω κάτι να δώσω σαν χημειοπροφύλαξη. Τα προβιωτικά και εδώ έχουμε αντικρουόμενα στοιχεία. Δεν έχουμε κάποια ισχυρή σύσταση και τέλος οι συνάδελφοι μας οι ουρολόγοι συχνά κάνουν ενδοκιστικές εγχύσεις με υαλουρονικό και θυϊκή χονδροϊτίνη. Και εδώ τα στοιχεία είναι αντικρουόμενα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες υποσχόμενες, δεν είναι κάτι λάθος. Η λογική είναι ότι μπαίνει η επικάλυψη γλυκοζαμινογλυκάνης μέσα στην ουροδόχο κύστη, η οποία προλαμβάνει την υποτροπή ουρολοιμώξεων. Φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα για κάποιους μήνες με μείωση του αριθμού των επεισοδίων. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες πριν αρχίσουμε να το συστήνουμε αυτό στους ασθενείς μας. Θα βρείτε αρκετές πρόσφατες οδηγίες πάνω στην αντιμετώπιση τόσο της ασυντοματικής βακτηριουρίας, όσο και των μη επιπλεγμένων κυστήτιδων υποτροπίας ζουσών και μη σε γυναίκες. Βλέπετε και το 2022 έχουμε μάλιστα μία συγκριτική μελέτη όλων των οδηγιών. Καλό θα είναι να τα εφαρμόζουμε όλα αυτά. Να μην δίνουμε αντιμικροβιακά σε γυναίκες που δεν το χρειάζονται, γιατί έχουν ασυντοματική βακτηριουρία. Να δίνουμε τα λιγότερο βρέος φάσματος και τα λιγότερο τοξικά αντιμικροβιακά σε γυναίκες που έχουν συμπτωματικές κυστήτιδες για τη μικρότερη δυνατή διάρκεια. Και φυσικά να προστατεύουμε τις ασθενείς μας από υποτροπιάζουσες κυστήτιδες, που είναι κάτι που για την ποιότητα ζωής τους είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Πατρόζου. Υπάρχει μια ερώτηση από το ακροατήριο, μια ερώτηση από το διαδικτυακό ακροατήριο όσον αφορά την χρήση cranberry για συμπτωματική βακτηριουρία. Απαντήθηκε ήδη ότι κάποια αποτελέσματα ήταν σε μια μετανάλυση θετικά για υποτροπιάζουσα κυστήτιδα. Μετά έγιναν μέτρια τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάποιο σχόλιο να κάνεις για την συμπτωματική βακτηριουρία. Νομίζω ότι πιο πρόσφατα και ο FDA έχει εκδώσει μια σχετική ανακοίνωση ότι δεν θα πρέπει να τα προτιμούμε, να τα χρησιμοποιούμε. Δυστυχώς, στο μεταξύ, έχει υπάρξει πολύ μεγάλη ανάπτυξη φαρμακευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα. Τα γνωρίζουν οι ασθενείς, τα ζητούν. Αυτό που μας λένε οι οδηγίες είναι ότι μπορείτε να τα δώσετε,
αλλά δεν θα περιμένετε, θα εξηγήσω στον ασθενή ότι δεν θα περιμένει σημαντικά αποτελέσματα από αυτό. Επειδή είναι κάτι φυτικό, αρέσει γενικά, έχει ένα μηχανισμό δράσης, δεν είμαστε και εντελώς αρνητικοί, απλώς τα δεδομένα δεν είναι τόσο ισχυρά υποστηρικτικά. Στην προηγούμενη ομιλία υπήρχε ένα σχόλιο επίσης από το διαδικτυακό ακροατήριο ότι η πτώση της χρήσης αντιβιωτικών στην κοινότητα τα τελευταία 2 χρόνια δεν είναι μόνο από το νέο νόμο για συνταγογράφηση μόνο από γιατρούς, αλλά λόγω της πτώσης των ιωγενών λοιμώξεων, λόγω των προφυλάξεων με μάσκες κλπ. Για COVID, μειώθηκαν οι ιωγενείς λοιμώξεις και συνεπώς μειώθηκαν και οι ευκαιρίες για να δοθούν τα αντιβιωτικά.